Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Χαίρετε, καλημέρα σας. Κύριε Φάκου, οι Αίγες σήμερα παρουσιάζουν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μια μουσική παράσταση, αξιώσεων θα λέγαμε, που αφορά τις ρεμπέτισσες. Εμείς έχουμε μια ρεμπέτισσα και μάλιστα νομίζω ότι είναι και το σήμα κατά τεθέν, μια και είναι η πρώτη που ηχογράφησε ρεμπέτικα τραγούδια στην Αμερική, τη Μαρίκα Παγκίκα. Πόσο προέκυψε η ιδέα και βέβαια η συνεργασία με αυτούς τους αξιολόγους καλλιτέχνες? Ναι, ας μην πούμε παράσταση, θα έχει όχι βέβαια οπτικό υλικό που έχει επιμεληθεί η Χρυσούλα και η Βάσο, αλλά θα είναι καλύτερα εκδήλωση. Ναι. Πώς προέκυψε? Υπήρχε πάντα στη σκέψη μας μία τιμητική, γιατί όπως ξέρετε εμείς ως γυναική οργάνωση τιμούμε πάντα τις γυναίκες του τόπου μας που έχουν διακριθεί σε κάποιο τομέα. Υπήρχε πάντα λοιπόν η σκέψη της αναφοράς και της τιμής στη Μαρίκα Παπαγκίκα. Μετά την συνεργασία που είχαμε για την κυρά της ΡΟΟ με την Περιφέρεια, υπήρχε η πρόταση τι έχετε κατά νου, τι σκοπεύετε να κάνετε, οπότε το επισπεύσαμε. Και εξ αφορμής της Μαρίκας Παπαγκίκα το απλώσαμε, το διευρύναμε και είναι μια αναφορά στις μεγαλύτερες ρεμπέτισσες, γιατί δεν είναι πάρα πολλές, δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες. Και έτσι ξεκίνησε. Απευθυνθήκαμε σε μια φίλη που γνωρίζει τα μουσικά πράγματα, την Αναστασία, και μέσω της Αναστασίας έγινε η επικοινωνία και η επαφή με τους αξιόλογους καλλιτέχνες που έχουμε σήμερα εδώ. Ευρυδίκη, ποια είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου σε αυτή την συγκεκριμένη εκδήλωση? Ναι, υποστηρίζουμε πάντα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού και φυσικά είχαμε μια καλή συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος την προηγούμενη, όπως προανέφερε η κυρία Φάκου. Μας έκαναν εκ νέου αίτημα και εμείς βέβαια, όπως είπε, ξέρουμε ότι κάνουν και ετοιμάζανε κάτι αξιόλογο. Τους είπαμε να το κάνουμε φέτος το καλοκαίρι. Αξίζει. Είναι και πολιτιστικό έτος το 2018, ευρωπαϊκό πολιτιστικό έτος. Και θέλαμε να κάνουμε όσο περισσότερες εκδηλώσεις μπορούμε. Οπότε μας έκαναν το αίτημα, μας είχαν την πρόταση αυτό για το θέμα, μας άρεσε πάρα πολύ. Και βεβαίως υποστηρίζουμε βασικά χρηματικά. Υποστηρίζουμε το σχήμα. Και όπως αλλιώς μπορούμε. Δηλαδή, ψάξαμε λίγο το χώρο να είναι τις ημερομηνίες, να μην συμπέσουμε άλλες εκδηλώσεις. Αυτό βέβαια το καταφέρατε να μην συμβεί, μιας και και απόψε υπάρχει μια άλλη εκδήλωση, πάλι ενταγμένη από την Περιφέρεια. Ναι. Η διευκρίνηση είναι απαραίτητη. Εμείς ζητήσαμε από το ΔΟΠΑΠ στις καινές ημερομηνίες. Ναι, ναι. Αυτό όμως είναι μια άλλη κουβέντα, κύριε Από εκεί και πέρα. Να διευκρινίσουμε και το κοινό ότι υπάρχουν δύο παράλληλες εκδηλώσεις. Ναι, 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 μία στο Ρωμαϊκό. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι κλειμένοι πάντες μπορούν να παρακολουθήσουν. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Νιάρχο, σας έχω ακούσει να ερμηνεύετε ρεμπέτικο, μικρασιατικό τραγούδι στο συνέδριο των Γεροντιανών στην Αθήνα, στην εστία της Νέας Σμύρνης. Οπότε έχω ένα άκουσμα της δουλειάς σας και οφείλω να ομολογήσω ότι εντυπωσιάζει. Αυτή η σημερινή δουλειά που θα παρουσιάσετε στο 2 απόψε, ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό που έχει? Αφορά τις ρεμπέτισσες γενικά της στην Ελλάδα, όπου θα έχω την τιμή να συνεργάζομαι με πολύ αξιόλογους συνεργάτες και πιστεύω ότι θα είναι ξεχωριστό πρόγραμμα. Αναστασία, όπως ακούσαμε, ήσουν ο ενδιάμεσος κρίκος που έδεσε τη συντροφιά αυτή την καλλιτεχνική με τους διοργανωτές, την ΑΕΓ και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Από όταν ξεκίνησε για την Παπαγκίκα, έχουμε κάνει κουβέντες πολλές, ναι. Άλλωστε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε, Μαρία, να το κάνουμε. Είσαι guest star απόψε στην. Οπότε κάνω τις σχετικές πρόβες, άμα θα έχετε, έτσι δεν είναι? Ναι, χθες το βράδυ κάναμε έτσι μια μικρή πρόβα με τον Κυριάκο και τον Γιάννη. Καλωσορίσαμε και τα παιδιά, τη Μόρφο και το Ζωντανή. Φώτη. Ζωντανή πρόβα, ναι. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα δείτε το βράδυ. Εγώ απλά είναι μεγάλη μου τιμή να τραγουδάω, όπως καταλαβαίνεις, με όλους αυτούς τους φίλους πρώτα και μετά πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Οπότε εγώ απλά θα συμμετέχω έτσι με 2-3 τραγούδια. Η Μόρφο η Τσαϊρέλη θα είναι η βασική μας ερμηνεύτρια, οπότε σου δίνω και πάσα στη Μόρφο. Ακριβώς. Αυτό θα ρωτήσω την κυρία Τσαϊρέλη, είναι πώς νιώθει μια καλλιτέχνη όταν ερμηνεύει μεγάλες ρεμπέτικες γυναικείες φωνές, όπως είναι η Παπαγκίκα? Η λέξη δέος είναι το λιγότερο που μου έρχεται τώρα, είναι και πρωί και είναι βαρύ το φορτίο έτσι κι αλλιώς. Έχω πολύ μεγάλη χαρά καταρχήν, γιατί συγκυριακά συνεργάζομαι με τρεις μουσικούς και με την Αναστασία ασφαλώς,
που ενώ συνεργάστηκαν ανεξάρτητα με τον καθένα, ξαφνικά γίναμε μία παρέα. Και αυτό το οφείλω σε εσάς, και στην ΚΟ και στην Αναστασία και στο Σύλλογο Γυναικών και στην Περιφέρεια Νοτίο Αιγαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Νομίζω ότι θα είναι μία βραδιά επί της ουσίας όσον αφορά σε αυτό, στις μεγάλες ρεμπέτικες φωνές. Δηλαδή μαζέψαμε ό,τι καλύτερο υλικό, παύλα τραγούδι για την απόψινή βραδιά. Ένας μουσικός που ερμηνεύει με τα όργανα του τους αφεντικούς ήχους του ρεμπέτικου. Πόσο εύκολο είναι σήμερα να το μεταδώσει στο κοινό, το οποίο είχε παιδευτεί σε... Βασικά κάποιος πρέπει να το κάνει κτήμα του αυτό και μετά από εκεί πέρα πρέπει να μπορείς να το ζήσεις. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα πρώτα βιώματα. Και ο χρόνος που έχεις τοποθετηθεί εσύ, αλλά υπάρχει και κάτι ανατριχιαστικό εδώ, γιατί έχουμε την ιστορία του ενός αιώνα. Δηλαδή όλο αυτό το φάσμα για τις ρεμπέτικες που λέμε αφορά τη μουσική ιστορία ενός αιώνα πια και. Και αυτός είναι ένας αιώνας μουσικής η οποία είναι προφορική, ανωνύμων και επωνύμων συνθετών. Αν αναλογιστούμε το μέγεθος, είναι τεράστιο μουσικά όλο αυτό. Δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμο σε μια συναυλία. Παρ' όλα αυτά όμως, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και είναι πολύ συγκινητικό. Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανήσυχοι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας αυτή την ανησυχία που έχουμε και εμείς. Με τη Μόρφο έχουμε 25 χρόνια συνεργασία. Πρώτη φορά έχουμε παίξει μαζί το 1993. Με τους υπόλοιπους φίλους έχουμε με τον καθένα ξεχωριστά πολύ καλή σχέση και θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία ομάδα σήμερα. Και θέλουμε να σας μεταφέρουμε σε αυτό το χωροχρόνο όλων αυτών των τραγουδιστριών, των ανωνύμων και των επωνύμων. Και μην ξεχνάμε ότι εκτός από αυτές τις πολύ εκτεθειμένες τραγουδίστρες όπως είναι η Ρόζα, η Ρίτα, η Μαρή Κανίνου, η Γιώργα Κοπούλη, υπάρχουν και άλλες ανώνυμες που αξίζει να τις τιμήσουμε. Και αυτές όπως η Μαρίκα Ιπολίτησα, πιο ανώνυμες η Στέλλα Χαλσκίλ, αλλά και πρέπει να αφιερώσουμε νομίζω αυτή τη συναυλία σε όλους τους μουσικούς οι οποίοι αγωνίζονται να κρατήσουν αυτό το είδος, το οποίο βάλετε. Είναι ένα είδος το οποίο δεν έχει κανένα μεγάλο εμπορικό αντίκτυπο. Και να τονίσω ότι στην παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο στην Ελλάδα, το ρεμπέτικο έχει αναγνωριστεί σαν είδος πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό πρέπει να το λέμε κάθε μέρα στην Ελλάδα, γιατί μερικοί δεν το καταλαβαίνουν με τα σκουπίδια, τα καλλιτεχνικά και τα μουσικά, τα οποία ντύνουν τα αυτιά μας κάθε μέρα το ραδιόφωνο. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η επιταγή. Μα πάμε σε άλλα κράτη που έχουν τοπική μουσική, όπως η Αργεντινή με το τάγκο, όπως η Πορτογαλία με το φάντο, όπως η Βιέννη με τα τραγούδια των Άλπων, όπως η Ελβετία, η κάθε χώρα έχει τη δική της τοπική μουσική. Υπάρχει ένα κανάλι τηλεοπτικό σε κάθε κράτος, το οποίο παίζει όλη τη μέρα αυτή τη μουσική για να διαδίδεται και για να υπάρχει. Αυτό δηλαδή είναι πάλι ένα αυτατράπελα του ελληνικού γίγνεσθε, ας πούμε. Άρα λοιπόν βαρύς ο ρόλος. Πάρα πολύ. Και για έναν νέο άνθρωπο θέλω να μου πει τι σημαίνει αυτό, το να συνεργάζεται με καλλιτέχνες. Ό,τι είπε ο Κυριάκος με κάλυψε τόσο πολύ. Είναι αυτά που νιώθω ακριβώς και εγώ, δηλαδή και όλοι αυτοί που παίζουν. Ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει στην τέχνη, έτσι, και επαγγελματικά. Τι πρέπει να θυσιάσει σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα, όλο αυτό το σύστημα που επιβάλλει τους δικούς του κανόνες για να διαιωνίσει ένα τέτοιο είδος και να κάνει τελικά αυτό που αγαπάει, γιατί δεν το αγαπάς νομίζω ότι μπορεί να το προσεγγίσεις. Προσωπικά εντάξει, για μένα ήταν θέμα τύχης, επειδή λόγω οικογένειας που άκουγε τη μουσική αυτή και μπήκα από μικρό σε ένα τέτοιο τρυπάκι, ώστε να μελετάω και να μου αρέσει, να με συγκινεί αυτή η μουσική. Τώρα, ως προς το περί αναγνωρισιμότητα, νομίζω είναι ένας κύκλος που είναι σχετικά μικρός σε σχέση με κάποιους άλλους. Οπότε γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και με τον καιρό γίνεσαι, αν είσαι και το τιμάς αυτό που κάνεις και σ' αρέσει, λογικά γίνεσαι. Η εμπειρία να συνεργάζεσαι με τους καλλιτέχνες. Η εμπειρία τώρα τι να πω. Εγώ έλεγα τώρα στον Κυριάκο, τον βλέπω από 5-6 χρονών να παίζει, ας πούμε. Και για εμάς είναι χαρά, γιατί όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε πριν από 30-35 χρόνια, ας πούμε, ελπίζαμε ότι αυτό το πράγμα θα είναι κάτι διαδόσιμο και θα ακτινοβολήσει. Και είναι η περίοδος αναγέννησης αυτό στην Ελλάδα, γιατί σε κάθε μεζοδοπολείο που θα πάτε υπάρχει ένα ζευγάρι μουσικού το οποίο παίζει αυτή τη μουσική. Σωστά. Αυτό είναι μια μεγάλη μάχη που έχει δοθεί και έχει κερδιθεί για τον πολιτισμό. Ναι, γιατί όλη αυτή η μουσική που θα ακούσουμε το βράδυ είναι η κλασική μας μουσική, είναι η ταυτότητά μας. Μέσα από αυτά τα τραγούδια είναι περασμένη ιστορία των παππούδων μας, των προγόνων μας, του τόπου μας. Είναι κάτι το οποίο απαρτίζει εμάς, έτσι. Να είστε καλά. Και δεν υπάρχει εξυγχρονισμός χωρίς τη γνώση της ιστορίας. Σωστά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.